γίνεται, πώς είσαστε, welcome to my channel again. Πώς είστε ρε παιδιά, εδώ Τριτούλα σήμερα και με βρίσκεται κλασικά στην κουζίνα μου να μαγειρεύω. Σήμερα θα φτιάξω ψάρι πλακί στο φούρνο, πλακί. Πόσο καιρό είχα καλέ να το πω αυτό. Τέλος πάντων, πέρκα είναι. Απλά θα βάλω λαχανικά. Αν είχα και περισσότερο λαχανικά, θα έλεγα αυτή τη συνταγή καλοκαιρινή. Γιατί γενικά υπάρχει μια πανδεσία χρωμάτων. Αλλά έλα όμως που δεν έχω τα λαχανικά όλα. Τέλος πάντων, έχω παράλληλα αυτά φιλέτο πέρκας. Έχω κόψει καροτάκι. Καροτάκι δεν το λες. Κρεμμυδάκι. Καροτάκι. Πιπερίτσα. Και πατατούλα. Λοιπόν, θα τα βάλω στο φούρνο. Θα κόψω και ντοματίνια. Θα βράσω και μπροκολάκι. Λοιπόν, όπως σου είπα το στο προηγούμενο βίντεο, εντωμεταξύ πρόσεχε λίγο. Αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή, να χτυπάς και το κουδουνάκι και να με ακολουθήσεις και στο Instagram και στο TikTok. Λοιπόν, αυτή τη συνταγή θα τη βρεις και στο TikTok. Και αυτά. Λοιπόν, σου είπα την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο vlog, ότι είχαμε πάει σε ένα σούπερ μάρκετ. Αυτό το σούπερ μάρκετ είναι το Mart. Παρόλα αυτά όμως, μπορεί να είναι για ελεύθερους επαγγελματίες, ok. Παρόλα αυτά όμως, όλα τα προϊόντα μπορείς να τα βρεις και σε άλλα σούπερ μάρκετ. Οπότε, γι' αυτό είμαι σε αυτή τη θέση, να σου δείξω τι πήρα. Γιατί άμα ήταν κάτι άλλο, ξέρω, είναι λίγο δύσκολη πρόσβαση, οπότε δεν θα μπορούσες. Αυτό που διαφέρει από το Mart, από το Σκλαβενίτη ή από το Βασιλόπουλο ή ξέρω εγώ, από το... Έλα πες τώρα ένα σούπερ μάρκετ, δεν μου έρχεται, είναι ότι απλά μπορείς να βρεις χονδρική στο Mart, ξεστύπου μάκρο και μεγάλες συσκευασίες. Παρ' όλα αυτά όμως πάμε να σου κάνω ένα σούπερ μάρκετ haul. Ή όχι, λάθος, επειδή θα περάσει η ώρα, πάμε να φτιάξουμε το φαΐ πρώτα και μετά να δούμε τι πήρα. Λοιπόν, έχω κόψει όπως βλέπεις κρεμμύδι και πιπεριά και έχω βάλει τα φιλέτα ψαριού από πάνω. Θα κόψω τώρα και το καροτάκι και την πατατούλα. Και είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα που έχω βάλει και τα ντοματίνια μου, αν τα διακρίνεις. Έχω κόψει και πατατούλα και καρότο, έριξα και μαϊντανό. Και σε αυτή τη φάση θα βάλω πιπέρι, πάπρικα, αλάτι και στο τέλος θα βάλω ελαιόλαδο. Οπότε είναι έτοιμο για φούρνο το ψαράκι μας με τα λαχανικά. Λοιπόν, σε παίρνω στο ψυγείο, όπως βλέπεις υπάρχει πολύ αλαντικό. Ο άντρας μου πρωί περισσότερο αλαντικά, αλλά βάζω και εγώ στα παιδιά στο σχολείο. Οπότε ουσιαστικά τα παίρνω και τα βάζω ή κατάψυξη ή αυτά τώρα ξέρω εγώ, τα έχω εδώ πέρα. Θα τα βάλω όμως στην κατάψυξη. Λοιπόν, λουκανικάκια, κοτόπουλο, μορταδέλα, μπέικον και μικρά λουκανικάκια που τους αρέσει πάρα πολύ με τα αυγά. Μοτσαρέλα, σάντουιτσάκια ψωμιού μακρουλά. Πήρα αυτά τα δοχεία, βρε πρίνσες, πήρα αυτά τα δοχεία για μουστάρδα, κέτσαπ και μαγιονέζα, διευκολύνουν πάρα πολύ. Πήρα σόδας με λεμόνι, πέψι, γκριν, πήρα αυτές τις ελιές τις οποίες δεν έχουν κουκούτσι. Γάλα καρύδας, πήρα αυτή τη σαλάτα, κοίτα εδώ, αυτό αντιστοιχεί σε τρεις σαλάτες πράσινες, το συγκεκριμένο σακούλι. Λοιπόν, καροτάκια, αγκουράκια, η χαρά του λιβαδιού εδώ μέσα, πραγματικά τρώω πάρα πολύ λαχανικά. Λοιπόν, πήρα αυτό το κοτόπουλο, το οποίο είναι, ξέρεις, μπουκίτσες, μπουκίτσες, πως τις τρως στη Σίζαρ που το έχει μπουκίτσα, έτσι το πήρα για να βγάζω, για να τρώω στη σαλάτα μου. Πήρα φασολάκια ένος και πιο φαρδιά και πιο λεπτά. Πήρα μπάμιες, πήρα μπρόκολο, κοιμάδες κοτόπουλο. Να τονίσω ότι εγώ στο Mart πήγα μόνο για λαχανικά. Εννοείται ότι έκανα βόλτα, έτσι, δηλαδή πιαστήκανε τα πόδια μου, είναι τεράστιο και έχει πάρα πολύ ωραία ποικιλία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εξωψυγείο. Λοιπόν, πήρα αυτά τα έτοιμα τα μπιφτέκια, ξέρεις, είναι τώρα πεινάω, τώρα θέλω να φάω κάτι. Πήρα αυτή σκοτομπουκέ και μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, αυτό εδώ πέρα που είναι τυροκροκέτα και έχει γεύση πίκλα, έχει και πίκλες μέσα και είναι ιδιαίτερο, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω τα κοτόπουλα και αυτά στα είχα δείξει την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων, πήρα πολύ κοτόπουλο από ό,τι βλέπεις, γιατί βράζω, φτιάχνω κιόλας, κάνω meal prep, έχω τους κοιμάδες μου εδώ, τα kebabs τα είχα δείξει την άλλη φορά. Αυτά, πήρα και τα αυγά μου και άλλα ποτά εδώ μέσα, τα οποία τα έχω αποθηκεύσει σε διάφορα ντουλάπια.
που λέτε πήραμε και εντωμεταξύ σίγουρα θα έχω κι άλλα. Α, ξέχασα να σου δείξω τις σκούπες που πήραμε. Έχω, δηλαδή πριν σου δείξω τις σκούπες, θα σου πω αυτά έχουν οι οικογένειες. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι πάρα πολύ ακριβή, αλλά και τι να κάνεις, να μην τα είσαι τα παιδιά σου. Εγώ δοξάζω το Θεό που έχω και τα δύο μου τα ψυγεία γεμάτα, πραγματικά. Εντάξει, δεν θα το συζητήσω, μιλάμε λογαριασμοί. Και 300 ευρώ έχουμε πάρει και 250 ευρώ έχουμε πάρει. Εμείς να είμαστε καλά και όλα τα άλλα έρχονται. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω δύο πράγματα. Αρχικά έχω να σου πω ότι πήρα αυτή την καφετιέρα από τη Vico, η οποία κάνει, είναι, δηλαδή έχει αυτές εδώ πέρα τις κεφαλές, οι οποίες αρχικά μπορείς να βάλεις εδώ το εσπρεσάκι σου, να το πιέσεις και να βγάλει καφέ. Έχει υποδοχή για Dolce Gusto, ξέρεις, τις μεγάλες τις κάψουλες, αλλά έχει και υποδοχή για τα μικρούλια, αυτά εδώ πέρα τις Nespresso, και μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή αυτό τώρα το συγκεκριμένο είναι από Coffee Way και μικρές φάρμες έχει κάψουλες. Γενικά, όπως βλέπεις εδώ πέρα, εμείς τα τιμούμε δεόντως. Είμαι πολύ λάτρης στο καφέ και μ' αρέσει. Και πήρα, παιδιά, και αυτές εδώ πέρα τις σκούπες από το Mart. Αυτό εδώ πέρα, κοίτα εδώ. Αυτό που μοιάζει σαν κατρούτσο κατσαρολάκι είναι του άντρα μου. Είναι αυτή εδώ πέρα η κούπα. Είναι και άλλες εδώ πέρα οι κούπες. Αυτή είναι της κόρης μου. Και αυτή εδώ πέρα είναι του γιού μου. Και πήρα και αυτήν εδώ πέρα την εξάδα από τα ποτήρια, γιατί παιδιά πραγματικά σπάνε για πλάκα τα ποτήρια μας. Οπότε κοίτα, ένα πάρα πολύ ωραίο ποτηράκι σε πολύ καλές τιμές όλα. Και πήρα και αυτήν εδώ πέρα, παιδιά, την καφετιέρα για το γαλλικό, γιατί ξέρετε, μου είχαν χαλάσει κάτι παλιές και αναπλήρωνα καπάκι στο καπάκι και λέω, έλα, άργησε σκοπελιά. Και πήρα αυτήν εδώ πέρα την καφετιέρα για να φτιάχνω το γαλλικό μου. Οπότε, δόξα τω Θεώ, δεν θα πάω σύντομα σούπερ μάρκετ, οπότε δεν θα ξέρω. Θα είναι το επόμενο σούπερ μάρκετ haul μας, εδώ, με τα κορίτσια που τα λέμε. Οπότε, τι έχω να πω, αυτά. Έβαλα το ψάρι ήδη στο φούρνο. Τώρα είναι και 12 παρά, οπότε έρχεται και η ώρα να φάω το πρωινό μου. Έχω ήδη εδώ πέρα φρυγανίσει ψωμάκι μαύρο στην τοστιέρα. Θα βάλω και πάνω ταχίνι και μέλι. Είναι 2-1. Να το. Ταχίνι με μέλι. Και θα βάλω και κανελίτσα να φάω το πρωινό μου. Σήμερα δεν έχω δουλειές. Είχα μόνο το μαγείρεμα και το νεροχύτη κλασικά. Πήγα το πρωί για καφέ κλασικά. Οπότε θα κάτσω λίγο να ράξω. Περιμένω και το νερό να βράσει, να βάλω το μπροκολάκι μου να βράσει. Περιμένω δηλαδή το νερό τώρα, να βάλω και το αλατάκι και να το βάλω μέσα να βράσει. Αυτά. Και γεια σας ξανά. Έχουν περάσει ώρες, μέρες. Όχι μήνα όμως, Οκτώβριο έχουμε ακόμα. Δεν έχει αλλάξει ο μήνας. Λοιπόν, έχουν περάσει και μέρες και ώρες από την τελευταία φορά που άνοιξα την κάμερα και σου έδειξα το supermarket coat, αλλά και το ψαράκι που φάγαμε. Λοιπόν, αρχίζω τώρα να σου πω τα καινούργια νέα. Σήμερα που λέτε είναι 27 του μηνός. Είμαστε πολύ χαλαρά τώρα. Όμως τώρα κάπου εδώ θα σου κάνω ένα live update, γιατί είμαι έτοιμη βασικά να μοιράσω αυτό που θέλω να σου πω. Τώρα βρήκε όμως η πρίσες να καυγήσει και εσύ δεν θα ακούσει, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, το life update μου είναι ότι έχει αλλάξει η καθημερινότητά μου. Γι' αυτό και το λόγο κιόλας υπήρχε μεγάλο διάστημα από τότε που έκανα το supermarket haul και το ψαράκι. Αχ, αυτό το ψαράκι, πραγματικά. Λοιπόν, ο λόγος είναι έτσι που έχω χαθεί και δεν υπάρχει συχνότητα. Είναι ότι έπιασα δουλειά και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά. Είναι η πρώτη φορά που πάω χαρούμενη σε μία δουλειά. Μία δουλειά η οποία είναι εκτός περιεχομένου που μου αρέσει, είτε νύχια είτε make-up, να ξεκαθαρίσουμε. Έτσι, γιατί έπιασα δουλειά που λέτε σε ένα τηλεφωνικό, το οποίο ουσιαστικά σε αυτό το τηλεφωνικό εξυπηρετούμε για αυτό τον καιρό, για αυτό το δίμηνο, το Make a Wish. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που εξυπηρετώ αυτό το brand, έστω για αυτό το μίνι διάστημα. Παιδιά, η δράση που κάνουμε ουσιαστικά, δεν ξέρω αν γνωρίζετε το Make a Wish, έχει να κάνει ουσιαστικά με κάποια παιδάκια τα οποία είναι γραμμένα στο σύλλογο, 210 παιδάκια τα οποία είναι με σοβαρή ασθένεια. Απευθυνόμαστε σε σχολεία, μιλάμε με τους διευθυντές και τους ενημερώνουμε ουσιαστικά αγοράζοντας από εμάς τα αστεράκια της ευχής και τα μοιράζουν στα σχολεία. Αυτό έχει διπλό ρόλο.
εύκολο, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κάθε αστεράκι μας βοηθάει, ουσιαστικά εμείς βοηθάμε το κάθε παιδάκι να εκπληρώσει την ευχούλα. Μοιράζουν στους υπόλοιπους μαθητές μας στην τάξη, οπότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, γιατί ακριβώς από πίσω έχει μία ευχούλα. Οπότε αυτά τα αστεράκια μπορούν να τα μοιραστούν μεταξύ τους και να ευχηθούν από πίσω: σου εύχομαι αυτό ο φίλος ο Γιώργος, σου εύχομαι αυτό η φίλη σου Μαρία. Οπότε κατευθείαν δραστηριοποιούνται και οι μαθητές οι ίδιοι και ξέρουν ότι οι μαθητές έχουν δώσει αυτό το ποσό, γιατί όπως γνωρίζετε, όσα αστεράκια παραγγέλνει ο δάσκαλος, αυτά ισοδυναμούν με ένα πάρα πολύ μικρό συμβολικό ποσό στο ένα αστεράκι. Αν θέλετε κι εσείς περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να με ρωτήσετε με προσωπικό μήνυμα, αλλά να πάρετε και το Make a Wish, να προσφέρετε έστω και 2 ευρώ, ένα αστεράκι δηλαδή, που εκπροσωπεί το χάρτινο αυτό αστέρι, να εκπληρωθεί και να βοηθήσετε κι εσείς να εκπληρωθούν οι ευχές των παιδιών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το project, είμαι πολύ συγκινημένη πραγματικά. Κάθε φορά που τελειώνω τη βάρδιά μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έδωσα αυτά τα αστεράκια στο σχολείο και έβγαλα αυτό το ποσό, γιατί στο τέλος της βάρδιας βγαίνει μεγάλο το ποσό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Πραγματικά, μην σας ζαλίζω γενικά πάρα πολύ με τη δουλειά μου, αλλά πραγματικά σας μιλάω, είναι η πρώτη φορά που πάω στη δουλειά τόσο χαρούμενη, γιατί ξέρω ότι βοηθάω και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Ξέχασα παράλληλα να σας πω ότι αυτό το αστεράκι μπορείτε να το στολίσετε στο δεντράκι σας, αλλά παράλληλα και οι μαθητές που θα πάρουν τα αστεράκια από εμάς μπορούν να το στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σχολείο. Αυτά και για τη δουλειά. Λοιπόν, σήμερα είναι 27 του μηνός. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε ήδη εμείς διαβάσει για τη Δευτέρα. Αύριο έχουμε την παρέλαση. Κάνει παρέλαση και ο Γιώργος αλλά και η Ουρανία. Ο Γιώργος την Πέμπτη αλλά και η Ουρανία στο γυμνάσιο. Οπότε μετά θα πάμε στην παρέλαση. Έχουμε κλείσει και τραπέζι να πάμε να φάμε μετά έξω. Οπότε όλα καλά. Θα τα πούμε αύριο 28η. Καλημέρα, χρόνια πολλά, 28η. Σήμερα εδώ πέρα με βλέπετε στο αυτοκίνητο. Εγώ μόλις τελείωσα από τον Γιώργο, από το δημοτικό, τον άφησα για να έρθουν σιγά σιγά στο χώρο της παρέλασης. Η κόρη μου πήγε μόνη της, εντάξει, στο χώρο που θα παρευρεθεί το γυμνάσιο της. Οπότε τώρα εγώ θα πάω να παρκάρω, να πάω να βρω τον άντρα μου για να δούμε την παρέλαση. Λέω λοιπόν σήμερα, περάσαμε τέλεια 28η, φάγαμε πολύ καλά όπως είδες. Το ρολόι μου είναι σε ενεργοποίηση γιατί έχω ενεργοποίησει το Bluetooth με το κινητό και εδώ πέρα όπως βλέπεις αυτά τα κείμενα είναι οι συμμετοχές σας, γιατί μόλις έβαλα διαγωνισμό στο Instagram με ένα βιβλίο από ψυχογιός ότι όλοι στην οικογένεια έχουμε σκοτώσει κάποιον, βιβλίο μυστηρίου, οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε και στο Instagram μου να πάρετε μέρος. Και λοιπόν Κυριακή που λες έχουμε ήδη διαβάσει, απλά θα χρειαστεί να κάνουμε επανάληψη το βράδυ, ίσως να πάμε και καμιά βόλτα το απόγευμα. Έχω βάλει ρολό κοτόπουλο σήμερα, οπότε τέλος και το μαγείρεμα, οπότε θα δώσω αύριο και στο Γιώργο να πάρει στο ολοήμερο. Πάω να κάνω αυτά τα πλάνα μοντάς και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Εύχομαι να σας κράτησα πολύ καλή παρέα και σε αυτό το vlog. Τώρα για το επόμενο βίντεο η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πότε θα το ανεβάσω, γιατί ξέρεις οι βάρδιές μου είναι πρωινές και μετά τρέχω σαν το Βέγκο να πάω να πάρω το παιδί από το ολοήμερο, να διαβάσουμε, να τρέξουμε μετά στο μπάσκετ, να τρέξουμε μετά στα αγγλικά, οπότε δεν ξέρω η αλήθεια είναι πότε θα ανεβάσω καινούριο βίντεο, όμως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα που μένετε εδώ πέρα, που περιμένετε το βιντεάκι της Μπέλα Μέρι, οπότε για να μην σας κουράζω, θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε και στο Instagram αλλά και στο TikTok, οπότε φιλάκια πολλά, γεια σας!